Απίστευτο. Το ξέρεις ότι έχω να έρθω από τότε. Αλήθεια. Δεν ξέρω, είναι σαν να ήταν γραμμένο να ξανάρθουμε μαζί. Είναι τρομερό γιατί... ενώ έχουν αλλάξει τόσα πράγματα στη ζωή μου, είναι σαν να ξαναζώ το τότε. Περάσαμε πολλά από γεύματα εδώ μέσα. Ήταν το στέκι μας. Ναι, εδώ μου ζήτησες να τα φτιάξουμε. Τραγική στιγμή. Την ώρα που πήγα να το ξεστομίσω, μπαίνει ο σερβιτόρος και με κόβει. Καλά, αυτό δεν μου το είχες πει, δεν το ήξερα. Τι να σου πω. Ούτε έκανα πρόβα μια ολόκληρη εβδομάδα μπροστά στον καθρέφτη μου. Όταν πήγα να σου μιλήσω, το έκανα με τον πιο άχαρο τρόπο. Όχι, δεν ήσουν άχαρος. Ήσουν απλά αθόρμητος. Εσύ. Το ίδιο τεστ θα αποδείξει ότι η πραγματική κόρη της Βάσος είναι η Ελπίδα. Το έπαιξες και έχασες. Τέλειωσε το παιχνίδι. Θα σου δώσω όμως μια ευκαιρία για να γλιτώσεις τη φυλακή. Θα κάνεις αυτό που έλεγες να κάνουμε μαζί. Αφού έχεις λεφτά, θα φύγεις στο εξωτερικό. Υπό έναν όρο. Θα πεις σε όλους την αλήθεια. Είναι απλό. Με ένα γράμμα. Δεν μπορώ να τα αφήσω όλα. Θα το κάνεις. Και μάλιστα πολύ σύντομα. Έχεις 2 μέρες διορία. Θα το κάνεις. Θα δώσεις πίσω στην ελπίδα τη ζωή που της έκλεψες. Τίποτα δεν καταλαβαίνετε. Με την ξέρετε την αλήκη. Την ψεύτρα που είναι. Τη δαιμόνια. Είσαι ευχαριστημένος τώρα που το κατέστρεψες όλα. Είσαι τρελός αυτό, είσαι ναι, είσαι τρελός. Από τον εγωισμό σου μπορείς να με διαλύσεις, να τα διαλύσεις όλα. Εμένα το γάμο μας, την καριέρα μας όλα. Όλα και κάποιο λόγο τα έχω, Δεν μπορεί να έχεις συνέχεια εσύ το δίκιο με το μέρος σου. Και δεν είμαι τρελός. Ποιο λόγο έχεις, Δημήτρη, ποιο λόγο. Ποτέ σου δεν με αγάπησες. Και εσύ ποτέ σου δεν κατάλαβες ότι σε αυτή τη δουλειά εγώ είμαι αυτή που... Δεν θέλω να το συνεχίσω. Όχι, πες τι είσαι, πες, είσαι η καλύτερη, είσαι η πρώτη. Είσαι αυτοί που πληρώνουν όλοι μόνο και μόνο για ένα βλέμμα σου. Και εγώ τι είμαι, ένα τίποτα, ένα σκουπίδι. Μπροστά στο μεγαλείο σου λοιπόν εγώ, υποκλίνω. Είσαι τρελός, Δημήτρη. Αυτό σου λέω, είσαι τρελός. Ναι, είμαι τρελός, αλλά θέλω την αλήθεια. Είπες ότι είσαι επιτέλους μια αληθινή γυναίκα. Και εξαρτώμαι απόλυτα από τον άντρα μου. Σε ποιους τα λες όλα αυτά, σε ποιους! Είμαι τρελός. Και βγες και πες το σε όλο τον κόσμο. Αλλά εγώ τουλάχιστον σ' αγαπάω. Με τρομάζεις, Ιγνάτιε. Κι εγώ τρομάζω. Αλλά πρέπει να σας μιλήσω. Προτού εκραγεί και είναι αργά. Μίλα μου, μήπως γλιτώσουμε τη λάβα. Όλη μου τη ζωή αναζητούσα τον εαυτό μου. Στον έρωτα, στη ζωγραφική, στο ποτό, στο καζίνο, στο εξωτερικό. Μεγάλη τουρνεύρε, παιδάκι μου. Και ξαφνικά εδώ, στο ναύπλιο. Μπαμ! Και το στομάχι μου κοντεύει να σπάσει. Θα είναι από την Γιώσα που μαγείρεψε η Παναγούλα και της είπα να μην μαγειρεύει τόσο βαριά. Όχι, δεν είναι η Γιώσα. Θα είναι από την υγρασία. Α, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Ξέρεις, εμένα τα κοκαλά μου από την υγρασία πονάνε πάρα πολύ και συνέχεια... Όχι! Δεν είναι η υγρασία. Θα είναι από τον αέρα. Όχι, δεν είναι ούτε ο αέρας. Από τι είναι λοιπόν? Εσείς! Είστε εσείς! Εμείς! Ναι, εσείς. Από την πρώτη ώρα που σας είδα κάτι... κάτι... Και δεν είναι και από την Κιώσια. Κατάλαβα λοιπόν. Κάτι φούντωσε μέσα μου. Ένα ανομολόγητο πάθος. Δεν αντέχω. Κυρία Ευαγγελία, σας ποθώ. Είστε η γυναίκα που είχα πλάσει με τη φαντασία μου από παιδάκι. Είστε... το άλλο μου μισό που αναζητούσα, η ύπαρξη που έχει αλλάξει την κοσμοθεωρία μου! Εγώ όλα αυτά? Και λίγα λέγω. Σας θέλω, σας θέλω, σας θέλω! Γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου? Εγώ το κάνω στον εαυτό μου ή αυτός το κάνει σε μένα? Μέγα ψυχιατρικό πρόβλημα. Νικητά, άκουσα με. Χρειάζεσαι βοήθεια. Λεφτά χρειάζομαι. Λεφτά. Χρωστάω σε όλη την πόλη. Δανείζομαι, παίζω, χάνω, ξαναδανείζομαι. Παύλος κύκλος. Πες μου, τι πρέπει να κάνω για να σε βοηθήσω? Κανείς δεν μπορεί να με βοηθήσει. Όλα τελείωσαν. Δεν έχω καμία ελπίδα να ορθοποδήσω. Καμία.
Μήπως θα ήταν μια καλή ιδέα να φύγεις από την πόλη. Λες να με χάσουν οι δανειστές μου. Μόνο αυτό σκέφτεσαι. Τη ζωή σου δεν τη σκέφτεσαι. Ότι μπορείς να κάνεις μια καινούργια αρχή. Ας το μην το παλεύεις, Ρεγκίνα. Άκυρο. Ξέρεις θα πει τζόγος. Αλκοολισμός, ουσίες. Και ο τζόγος εξάρτηση είναι, όπως όλα τα άλλα. Αλλά όλα είναι εδώ μέσα, Νικήτα! Χάνεις την ώρα σου μαζί μου. Ξέρω πολύ καλά τι πρέπει να κάνω. Σκέφτομαι. Τι πράγμα? Σκέφτομαι ότι δεν σου αξίζω. Έλα βρε Παναγιώτη, τι λες τώρα? Ξέρω πολύ καλά τι λέω, Σούλα. Εσύ είσαι όμορφη, δουλεύεις. Εγώ τι, με ένα χαμένο κορμί. Εμένα δεν με νοιάζει. Σ' αγαπάω. Α, είδες. Ξέρεις ότι είμαι ένα χαμένο κορμί, αλλά επειδή με αγαπάς δεν σε νοιάζει. Σε μερικά χρονάκια όμως θα με συγχαθείς. Εγώ. Άκου να σου πω, γλυκό μου κορίτσι. Εγώ με τις φυλακές που έχω, έχω ακόμα 2 χρόνια στρατό. Και μετά θα πρέπει να ανέβω στο χωριό, να περιμένω τα τεινάξει ο γέρος μου, και ύστερα να ανοίξω τα φτερά μου. Και ξέρεις, εκεί στη βιωτεία είμαστε γεράσκαρια. Και μέχρι τότε εσύ τα κάνεις. Θα περιμένεις εδώ μαραζώνοντας. Όχι βέβαια. Θα κάνεις υπομονή 1-2 χρονάκια. Και τότε θα φέρει η κυρά σου ένα πλούσιο κύριο και ο Παναγιώτη σου, γιοκ. Γιατί με έφερες ως εδώ? Δεν μπορούσα να τα πούμε σε ξενοδοχείο? Δεν μπορώ να ξαναπώ εκεί μέσα. Νομίζω πως από στιγμή σε στιγμή θα το έχω μπροστά μου. Άσε ρε Φρίντα, να χαρείς δηλαδή. Αν σ' άκουγε κανείς θα νόμιζε ότι τον αγαπούσες. Φυσικά και τον αγαπούσα. Άντρας μου ήταν. Τώρα το θυμήθηκες. Εμείς τον σκοτώσαμε, Άλκη. Ακού να σου πω. Αν είδες εσύ εδώ για να μου φορτώσεις τη σκέψη σου, εγώ να την κάνω. Εμείς τον οδηγήσαμε ως εκεί. Δεν κόβεις το θέατρο, λόγο. Έλα τώρα, μεταξύ μας. 1000 φορές μου είχες πει ότι δεν τον άντυχες. Ή μου το πες και απαρηγόρητη. Άντρας μου ήταν. Και ήταν καλός μαζί μου. Μ' αγαπούσε με τον τρόπο του. Εγώ δηλαδή σ' ανάγκασα να έρθεις μαζί μου. Εσύ μου την έπεσες. Τελικά είσαι πολύ μαλάκας. Ακού να σου πω. Εμένα δεν με έχει βρει ποτέ κανείς. Αν υπολόγιζες τόσο πολύ τον άντρα σου, να μην έπεφτες στο κρεβάτι μου. Πας καλά, έτσι. Σε ετοιμάζω. Αντρική μυολογία. Α, εγώ ήμουν πιο πουλος τα λίγα. Και πώς να τα μείνω? Δεν ξέρω ακόμα. Θα την αράξω εδώ, Έτσι έλεγα. Αν δεν σας είμαι βάρος, βέβαια, ξέρεις, με διαλύουν τα ταξίδια. Χαλαρά! Είναι... Τι ήταν αυτό? Λάτα. Στέλλα! Μέσα, Τι έγινε, έπεσες μέσα! Δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι που σας γνωρίζω. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Να πω κάτι στη συνεργάτηδα. Παρακαλώ, κάντε σαν να μην υπάρχω. Τι μας ζητάς τα εύκολα, Πώς σου φάνηκε? Πιο ηλίθιος και από τον Μπούς. Μιλάμε με εντελώς τζοκάρι. Δρόμο, άφησε με λίγο να γελάσω. Γεια σου, Κατιάνα μου, ευχαριστούμε. Ένα μισή κόρη στην τουαλέτα. Καλό βόλι! Γεια σου, ρε Αλέκο, με το επίπεδό σου. Δρόμο, είπα. Τι θα παίξουν, πάμε. Τι πλακώσει του πουλί του πολιτισμού. Πολύ καλή κυρία. Τι σας είναι? Συνεργάτης, φίλη, υπεύθυνη του θεάτρου και σύμβουλος ρεπερτορίου. Αν και την τελευταία ιδιότητα σκέφτομαι να τη την πάρω. Το άκουσα αυτό! Πάντως εγώ σας θαύμαζα από παιδί. Μας είχανε παίρνει με την κατασκήνωση. Να σας δούμε στον πελαργό. Στο γλάρο, ναι. Γλάρο, δεν τα χαλάσουμε για το πουλί τώρα. Εσείς τότε ήσασταν μεγάλη κεντρανία. Μια χαρά περνάμε, χρυσό μου, γιατί το χαλάει. Στη Μάρμορ σας θυμάμαι. Αλλά και στη Μαριωρή. Ειδικά εκεί που φτύνατε το αίμα, ήσασταν πολύ ρεαλίστικοι. Ρεαλιστικοί. Ρεαλίστρια, επιμένω. Μην είστε τόσο σεμνοί.